Εδώ σε μένα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Προχωράμε. Παρέα με ανθρώπους που έχουν εμπειρία μόνο από Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα συναισθήματά σας γι' αυτό τουλάχιστον. Πραγματικά είναι μια ξεχωριστή γιορτή, μια μέρα για τον αθλητισμό ιδιαίτερη. Είμαι ανάμεσα σε ανθρώπους που τιμούν τον αθλητισμό, τιμούν την Ελλάδα, τιμούν το εθνόσημο. Είναι οι άνθρωποι που κάπου έκαναν την Ελλάδα περήφανη, που μας έκαναν να συγκινηθούμε την περίοδο που μεσουρανούσαν με τα μετάλλια, με τη συμμετοχή του Ολυμπιακούς Αγώνες, να συγκινηθούμε και να νιώσουμε τόσο περήφανοι. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά. Είναι ιερές αθλητικές παρακαταθήκες. Είναι τα σύμβολα για τον ελληνικό αθλητισμό. Η ελληνική πολιτεία ήταν, είναι και θα είναι δίπλα. Πάρα πολύ και εμείς, όπως βλέπετε, είναι πιο χαλαρό, έτσι, και πιο χαλαρό. Γιώργος Αλαβαντάκης, Ολύμπιαν, Κιστοδομονής και προπονητής σπουδαίων αθλητών που την χρονιά που πέρασε. Και φίλοι, και τώρα είμαι πολύ περήφανη γιατί ο Γιώργος Αλαβαντάκης είναι νούμερο ένα προπονητή στον κόσμο. Η Ελλάδα έχει το νούμερο ένα προπονητή στον κόσμο στη Σκοποβολή. Η Άγη με αγαπάει πάρα πολύ για αυτό που είπε προηγουμένως. Είμαστε πολλά χρόνια μαζί, συναθλητές και πολύ καλοί φίλοι πια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μείναμε σήμερα εδώ πέρα. Είναι μεγάλη μου χαρά να αναγνωρίζετε αυτή η προσπάθεια που κάνουμε. Τίποτα βέβαια δεν είναι τυχαίο. Τα παιδιά, οι αθλητές μου είναι εξαιρετικοί. Ο αθλητικός σχολόγος της ομάδας που είναι εδώ πέρα, ο κύριος Σταύρο Νεκτάριος, ο Μάκης ο Μήτας, ο Μπάμπης, ο Χαλκιαδάκης, η Έμα η Κατζουράκη, αθλητές οι οποίοι πιστεύω πρώτα Θεός το καλοκαίρι θα μας δώσουν μεγάλες χαρές. Ο στόχος είναι πάντα ένας τελικός και από εκεί πέρα αν έρθει ένα μετάλλιο, μπορείς να έρθει. Κύριε, συγχαρητήρια στην ελληνική Σκοποβολή. Ευχαριστούμε κύριε Σαλαβαντάκη, ευχαριστούμε Μάκη, ευχαριστούμε Άγη. Και ευκαιρία, και είναι καλή ευκαιρία, ο Γιώργος ο Μαυροντάς που έρχεται το μπουρί και θα σου δώσουμε και τα δώρα σου Γιώργο. Κάνε μας λοιπόν μια δήλωση για το μπουρί καταρχάς Γιώργο. Αυτό που εύχομαι είναι την ίδια τύχη να έχει και η Ολυμπιακή μας ομάδα στο Παρίσι το 2024, να μας ασημώσετε, να μας χρυσώσει πολλές φορές. Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στην οικογένεια αυτή τη φανταστική των Ολύμπιας, που κάθε χρόνο εύχομαι να γίνεται και μεγαλύτερη, να έχουμε ένα τριψήφιο αριθμό στο Παρίσι και κάθε χρόνο να μεγαλώνουμε. Καλή χρονιά! Εμείς όλοι που έχουμε λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες ξέρουμε ότι τα λόγια περιτεύουν. Είναι σημαντικό φέτος που είναι Ολυμπιακή χρονιά να αυξηθούν τα μέλη μας κατά 80% ώστε να μεγαλώσει ο σύλλογος παραπάνω, να μας δώσουν τη χαρά ότι θα λάβουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να μας φέρουν και τις επιτυχίες
και να τους αγκαλιάσουμε κοντά μας στο σύλλογο που τόσο μεγάλο έργο κάνει και πρέπει να κάνει, γιατί εμείς οι Olympians είναι αυτοί που στηρίζουμε το Ολυμπιακό κίνημα στη χώρα και είναι ο πυλώνας για να μπορούμε να μεταφέρουμε και τις εμπειρίες μας αλλά και τα ιδεώδη και τις αξίες του Ολυμπισμού. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Γιατί καθόμαστε σε ένα τραπέζι εδώ με τον Γιώργο τον Μαυρωτά, με όλα τα παιδιά, ας μην πω κανένα όνομα, και κάποια στιγμή αναρωτηθήκαμε μήπως όλοι μας έχουμε παρατσούκλι και μου λέει εσύ το έχεις ούτως ή άλλως το ρεγαμότο και τελειώσαμε αντί για το Βούλα Πατουλίδου. Είναι μια χρονιά πάρα πολύ σημαντική, όπως είναι κάθε χρονιά. Και εκείνο ειλικρινά που θέλω να μοιραστώ μαζί σένα, ευχαριστώ για όποιες ωραίες στιγμές αποτυχίας και επιτυχίας έχουμε ζήσει μαζί. Δεν ήταν πάντοτε όλες οι καλές στιγμές. Έχουμε κλάψει αντάμα, έχουμε κατεβάσει κουρτίνες, δεν θέλαμε να μας βλέπει κανείς. Είμαστε μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας τώρα και μπορούμε να τα λέμε. Αλλά τελικά εμείς οι ίδιοι, με τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων, κάναμε τις ανατροπές μας. Μπορέσαμε να γυρίσουμε τούμπα την αποτυχία. Βλέπω το Στέλιο το Μιγάκι εκεί πέρα και θυμάμαι πώς κατέβαινε δαφνοστεφανωμένος και το ζήλευα. Και έλεγα: μπορούμε όλοι. Ναι. Μπορούμε όλοι, γιατί υπάρχει η ηγεσία, υπάρχει η ΕΟΕ, υπάρχουν οι ομοσπονδίες, υπάρχουν οι παλιοί αθλητές οι οποίοι γίνονται σκαλιά για τους καινούριους. Και αυτό και μόνο δείχνει ότι το 24 στο Παρίσι, που είναι και κοντά, ακόμη και με τα πόδια μας ξεκινήσουμε τώρα, μπορούμε να είμαστε στις κερκίδες, να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε τα δικά μας παιδιά. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη σε όλους. Και να ξέρετε ότι ακόμη και αν δεν πας καλά και μόνο το ότι είσαι εκεί είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω να την κάνουμε όμως την αναβίωση του 92 με τους δύο εμβληματικούς Olympians του τότε. Πύρος Δήμας, Πύρο, έλα. Πύρος Δήμας, Βούλα Πατουλίδου, κυρίες και κύριοι. Πύρο, θα πεις μια κουβέντα. Λίγο τον Νίκο. Σήμερα εδώ που είναι όλη η οικογένεια του αθλητισμού. Εγώ να πω υγεία, ευτυχία σε όλους και υγεία, και το εννοώ το υγεία, γιατί τέλος πάντων να σταθήσουμε εκεί. Μεγαλώνουμε κάποιοι. Κάποιοι μικραίνουν, κάποιοι μεγαλώνουν. Να πω υγεία σε όλους, ευτυχία και να είμαστε καλά και να βρισκόμαστε πάντα έτσι όλοι μαζί. Να είστε καλά. Και το 1992 λοιπόν, Πύρος Δήμας, Βούλας Πατουλίδου. Λοιπόν, έχετε πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στη διοίκηση και νομίζω ότι έχετε ξεχάσει τα χρόνια που ήσασταν ως αθλητής σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Όχι, δεν ξεχνιέται ποτέ. Σε καμία περίπτωση. Το μικρόβιο του αθλητή δεν φεύγει ποτέ από μέσα μας και πολλές φορές σκεφτόμαστε και έτσι όταν κάνουμε διοίκηση και χαίρομαι ιδιαίτερα που κάθε χρόνο μαζευόμαστε στη γιορτή της ΕΣΟΑ. Βλέπουμε παλιούς συναθλητές με τους οποίους είχαμε τη χαρά και τη τιμή να είμαστε μαζί σε Ολυμπιακούς Αγώνες και κάθε φορά συγκινούμαστε κιόλας, γιατί θυμόμαστε λίγο παλιές ιστορίες από αυτά που περάσαμε κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Σημαντικό. Είναι οι ευχές για μια νέα χρονιά, Ολυμπιακή χρονιά για όλους μας, είτε είμαστε εν ενεργεία είτε έχουμε αποχωρήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντική για όλους μας. Ευχόμαστε σε όλους τους αθλητές να έχουν επιτυχίες και μόνο, όμορφες στιγμές και σε όλους μας υγεία. Τι συμβουλές δίνεις στους νέους? Κουράγιο. Νέους τώρα, εντάξει, δεν ξέρω. Κουράγιο. Εντάξει, εμείς γίναμε πολύ μικρές Ολυμπιονίκες στα 17 μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλα τα παιδιά να συμμετέχουν σε οποιοδήποτε αγώνα και βήμα-βήμα να κατακτούν τους στόχους τους. Ευχαριστούμε πολύ. Σε εξέλεξαν. Τι σημαίνει λοιπόν αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού και Ολυμπιακού ιδεώδους? Ποιοι είναι οι στόχοι που έχεις να εκπληρώσεις την επόμενη πενταετία? Πολύ και ρομαντική για μένα. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να γίνει διαφορετικά, γιατί ένας άνθρωπος του αθλητισμού θέλει μόνο να προσφέρει και να βοηθήσει. Αυτός ήταν και ο λόγος που μπήκα στο χώρο της πολιτικής, χωρίς να μπορώ να το φανταστώ ακόμα ως λέξη. Εγώ ακόμα είμαι ρομαντική ως άνθρωπος του αθλητισμού και έτσι θα παραμείνει. Με βλέπεις και χαμογελάω. Ανέφερες για Ολυμπιακή χρονιά. Να σημειώσουμε ότι είσαι μέλος της οικογένειας Πετρούνια. Ο σύζυγός σου, ο Λευτέρης, θα αγωνιστεί στο Παρίσι και μάλιστα μας είχε δηλώσει προδιετίας ότι πάει για το χρυσό. Το σχολείο σου. Δεν μπορώ να πω κάτι για τον σύζυγό μου, Λευτέρη Πετρούνια. Πάει μόνιμα για το χρυσό του, το εύχομαι.
Πάνω απ' όλα να φτάσει υγιής μέχρι εκεί και μετά, αν είναι υγιής, μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Και της εντυπώσου, τελευταία ερώτηση, της εντυπώσου για την απόψινή εκδήλωση της Ένωσης Μετασχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πολλά συγχαρητήρια στην διοίκηση της Ένωσης Μετασχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην πρόεδρο τη Βούλα Κοζοπόλη, σε σένα. Πολλά συγχαρητήρια για αυτή την εκδήλωση. Είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσετε και θα κάνετε πολύ όμορφα πράγματα. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και την Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Ολυμπιακού Ιδεώδους, Βασιλική Μιλούση. Με μεγάλη χαρά. Βασιλική, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία και αθλητική υγεία έχουμε Ολυμπιακή χρονιά. Βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, πάντοτε στην εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Συμμετασχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ΕΣΟΑ, δηλαδή της Ένωσης των Ελλήνων Ολύμπιανς. Όμως, μαζί μας έχουμε και την παρουσία της ΚΕΣΟΑ, της Κυπριακής Ένωσης Συμμετασχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλαδή των αδερφών Κυπρίων. Έτσι, δίπλα μου βρίσκεται ένας εμβληματικός αθλητής του κυπριακού αθλητισμού, ένας εμβληματικός Ολύμπιαν της ποδηλασίας, ο κύριος Σπύρος Αγρότης, ο οποίος υπήρξε 6 φορές, παρακαλώ, πρωταθλητής ποδηλασίας Κύπρου, 3 φορές αναδείχθηκε ο καλύτερος Κύπριος αθλητής, σύμφωνα με την ψηφοφορία του αντίστοιχου κυπριακού ΨΑΤ, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου της Κύπρου, και συμμετείχατε, αν δεν κάνω λάθος, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1984 στο Λος Άντζελες, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, το 1984, μάλιστα μαζί μου ήταν δύο Έλληνες ποδηλάτες, ο Κανέλος Κανελόπουλος και ο Κελεσίδης, οι οποίοι με βοηθήσαν πάρα πολύ τότε που ήμουν πολύ νεαρός στον αγώνα, με βοήθησαν πάρα πολύ και οι δύο. Έχουμε πει, Ελλαδίτες, Κυπρέοι, ομογένεια συνθέτουν το ελληνικό έθνος. Θέλω να μας πείτε λίγο για τη συνεργασία με την ΕΣΟΑ, με την Ελληνική Ένωση Μετασχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι Έλληνες Ολύμπιανς μας βοηθούν από την αρχή της οργάνωσης μας, μας βοηθούν πάρα πολύ σε πολλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Με την εμπειρία τους στον ελληνικό χώρο, μας μεταδώνουν αυτές τις γνώσεις στον κυπριακό αθλητισμό. Η συνεργασία μας έχει επισημοποιηθεί μέσω της Διακρατικής Συμφωνίας Κύπρου-Ελλάδος, η οποία έχει υπογραφτεί πριν από κάποια χρονιά, και έτσι είχαμε την ευκαιρία το περασμένο Δεκέμβριο να διοργανώσουμε στην Κύπρο το πρώτο στρατιωτικό συνέδριο με τη συνεργασία των Ελλήνων Ολύμπιανς. Ευελπιστούμε να συνεργαστούμε και σε άλλες εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν σύντομα, όπως το αθλητικό δίκαιο, το οποίο θα προσπαθήσουμε να το διοργανώσουμε μαζί με τους Έλληνες Ολυμπιανς. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε πάντα στο Αλμπιόν, όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Συμμετασχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλαδή των Ολύμπιαν της Ελλάδας. Δίπλα μου ένα εκλεκτό μέλος τους, ο Σπύρος ο Ανδριόπουλος, εμβληματικός Ολύμπιαν αθλητής στους δρόμους μεγάλων αποστάσεων, 10.000 μέτρα μαραθώνιος, μεγάλος αθλητής, αλλά τον βλέπετε ένστολο, καθότι είναι ο διευθυντής του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού των Ενόπλων Δυνάμεων. Και θέλουμε να σε ρωτήσουμε, αγαπητέ Σπύρο, πλοίαρχε κύριε Ανδριόπουλε, θέλουμε καταρχάς να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αθλητισμός ενόπλων δυνάμεων και ποιος είναι ο ρόλος που εκπληρώνει το ΑΣΑΕΔ. Ο αθλητισμός ενόπλων δυνάμεων είναι συμβασμένο με τον αθλητισμό, είναι ένα κομμάτι του αθλητισμού. Η φυσική κατάσταση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στο επιχειρησιακό του έργο. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι το ότι εμείς οι αθλητές ηγούμαστε του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων. Πολλοί Ολύμπιανοι αθλητές ανήκουν στο ΑΣΑΕΔ, όπως ξέρετε. Εμείς έχουμε την ευθύνη, πέρα τη φυσική κατάσταση, αλλά και να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να ασχολείται τον αθλητισμό ως πολλαπλασιακό παράγοντα αύξησης ισχύως και μαχητικότητας. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό οι ενόπλες δυνάμεις η ασχόληση του προσωπικού με τον αθλητισμό. Με το έμπειρο μάτι του Ολύμπιαν αθλητή, θέλουμε να μας δώσετε τις προβλέψεις σας για τους αθλητές του Στίβου, καθότι εκεί εξειδικεύεστε. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν το καλοκαίρι στο Παρίσι, πλοίαρχε. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Το Παρίσι περιμένει να υποδεχτεί αθλητές πολύ υψηλού επίπεδου και ειδικά της χώρας μας. Νομίζω ότι οι αθλητές του Στίβου μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλες επιδόσεις. Τον Τεντόγλου το περιμένουμε πάρα πολύ, νομίζω. Βέβαια. Ο Μίλτος είναι ένας αθλητής ο οποίος
νομίζω πρέπει... Φαινόμενο, οκ. Το φαινόμενο αυτό που είπαμε. Και νομίζω και άλλοι αθλητές, δεν θέλω να αδικήσω άλλους αθλητές. Μπορούν να προσφέρουν πολλά πράγματα και νομίζω ότι θα έχουμε διακρίσει σίγουρα. Σπύρο Ανδριόπουλε, κύριε Πλοίαρχε, κύριε Διευθυντά του ΑΣΕΔ, σας ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά. Ευχαριστώ και εγώ.